Ορισμένες φορές μπαίνουμε σε μία σχέση με ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτόν που έχουμε μάθει ή αυτόν που μας λείπει περισσότερο, του γονιού, του παιδιού ή και του ενήλικα. Ποιος θα μπορούσε όμως να είναι ένας ιδανικός ρόλος ενός συντρόφου σε μία σχέση, προκειμένου να μην τον εγκλωβίσει και να υπάρχει αρμονία και συνεργασία στο ζευγάρι. Όσον αφορά το ρόλο του παιδιού που υιοθετούν ορισμένα άτομα στη σχέση τους, θα λέγαμε ότι προέρχονται από την τάση του ατόμου να εξαρτάται από τους άλλους και να χρειάζεται την καθοδήγησή τους. Έτσι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια σχέση φόβου με τον σύντροφό του ή μια σχέση που βασίζεται στην επιθετικότητα και τις απειλές για να γίνει αυτό που ζητάει, ή μια σχέση μέσα στην οποία δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Ο ρόλος του γονέα που υιοθετούν ορισμένοι στη σχέση τους είναι μια κυριαρχική φιγούρα που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και φροντίδα, όμως μπορεί να ασκεί έλεγχο ή κριτική για τις πράξεις που δεν συμφωνούν με τις δικές του αντιλήψεις. Με αποτέλεσμα, η υιοθέτηση αυτού του ρόλου να εμποδίζει τον σύντροφο να αυτονομηθεί. Ο ρόλος του ενήλικα είναι ο πιο δύσκολος ρόλος, διότι το άτομο δίνει αξία και σεβασμό στον εαυτό του και στους άλλους. Έχει αγάπη για τον εαυτό του και για τους άλλους και μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες του με ένα πιο ώριμο τρόπο. Μια καλή συμβουλή είναι η εξάλειψη αυτών των στερεοτύπων και των ρόλων που θα σας κάνει να βρεθείτε πιο κοντά με τον πραγματικό εαυτό σας. Υιοθετήστε λειτουργικούς, αυθεντικούς ρόλους που θα σέβονται τόσο τις δικές σας ανάγκες όσο και τους συντρόφους σας. Απαλλαχτείτε από ρόλους μιας ζωής που σας λένε ότι δεν είστε αρκετά καλός ή καλή ή πως πρέπει να συμπεριφέρεστε για να είστε επιθυμητός ή επιθυμητή και ανακαλύψτε αυτό που είστε πραγματικά. Συμπεριφερθείτε ως υπεύθυνοι ενήλικες. Εκφράστε τις ανάγκες σας στον σύντροφό σας. Ούτε ως ένας αυστηρός γονέας, ούτε ως ένα υποτακτικό ή αντιδραστικό παιδί, αλλά σαν ένα άτομο όριμο που έχει μια ανάγκη, είναι σημαντική και εκφράστε πώς νιώθετε όταν δεν ικανοποιείτε. Ο κυριότερος ρόλος που καλείστε να εκπληρώσετε σε μια σχέση είναι αυτός της συντρόφου ή του συντρόφου, ο οποίος και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μια υγιή σχέση. Τέλος θα λέγαμε ότι σε μια σχέση μπορεί να είσαι και παιδί και ενήλικας και γονιός. Και τους τρεις ρόλους μπορούμε να παίξουμε αρκεί να μην έχουμε έναν παγιωμένο και επαναλαμβανόμενο μοτίβο ρόλου. Με τον σύντροφο μπορεί να λέμε αστεία και να συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά. Μετά να έχουμε ερωτικές σχέσεις ως ενήλικες. Αλλά είναι απαραίτητη και η γονική σχέση. Θέλεις κάποιες φορές κάποιον να σε φροντίζει και να σε προστατεύσει.